Ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Νίκος Τζανάκης εκτίμησε πως υπάρχουν εκτιμήσεις για 2.500 με 3.000 κρούσματα τον Αύγουστο, ωστόσο εμείς πιστεύουμε ότι θα πάμε γρηγορότερα εκεί, ίσως και την ερχόμενη εβδομάδα. Και τον ίδιο επιστήμονα να μιλά σε άλλη εκπομπή σήμερα για μέχρι και 6.000 κρούσματα. Τον Αύγουστο μπορεί να έχουμε 3.000 κρούσματα COVID, ημερησίως το πιο ευμενέ σενάριο, 4.000 κρούσματα στο πιθανότερο, αλλά ακόμα και 6.000 στο χειρότερο σενάριο, προειδοποίησε μέσω του Sky ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, παρουσιάζοντας σχετικό πίνακα. Οι ανεμβολίαστοι θα κολλήσουν σχεδόν όλοι. Ένα παιδάκι που θα επιστρέψει σπίτι του από την κατασκήνωση είναι μαθηματικός βέβαιο ότι θα κολλήσουν όλοι οι οικοί του με τους οποίους θα έρθει σε επαφή στο μερικά λεπτά αυτό το παιδάκι, προειδοποίησε ο Νίκος Τζανάκης. Το μπλε είναι τα κρούσματα και μάλιστα η κινητή μέση όρη τους για να είναι συγκρίσιμη. Η κόκκινη γραμμή, το μοντέλο μας που τρέχουμε, βλέπετε πόσο καλά προσαρμόζεται στα κρούσματα η προσομοίωση που έγινε χθες το βράδυ. Η κάτω διακεκομένη γραμμή είναι μια πρόβλεψη που θα τη θεωρούσα πάρα πολύ ευμενή αν συνέβαινε, που σημαίνει ότι θα ανέβουμε προς τον Αύγουστο γύρω στα 3.000 κρούσματα, σαν κινητός μέσος όρος. Η πιο σωστή ίσως πρόβλεψη, αυτό που τελικώς θα γίνει, είναι η δεύτερη προς τα πάνω διακεκομένη γραμμή, η οποία θα προσεγγίσει τα 4.000 κρούσματα σαν κινητός μέσος όρος προς τις αρχές Αυγούστου και βεβαίως θα ξεπεράσουμε τα 3.000 κρούσματα περίπου στις 20 με 22 Ιουλίου.